Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μάμα Μία. Η Εύα η οικοδέσποινα και σήμερα καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας να μαγειρέψουμε. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Κάτι κριτικό, λίγο διαφοροποιημένο. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε το κλασικό μας ντοματοσφούγκατο. Θα το κάνουμε σε μορφή brunch. Δεν ξέρω αν το ακούτε τώρα τελευταία, είναι πάρα πολύ της μόδας. Κάτι που κάνανε οι δικοί μας, οι γονείς και οι παππούδες μας και εμείς οι ίδιοι. Ενδιάμεσα του πρωινού και του μεσημεριανού, τώρα το έχουν ονομάσει brunch. Δηλαδή, τι είναι το brunch, να το πούμε έτσι απλά, το κολατσιό. Ξυπνάς την Κυριακή το πρωί και ξυπνάς αργά. Δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις και φτιάχνεις ένα πιο εμπλουτισμένο πρωινό. Έτσι μπορούμε να το πούμε. Αυτό είναι το brunch, δηλαδή το κολατσιό μας, που συνήθως το brunch έχει και την έννοια της Κυριακής. Άρα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Θα κάνουμε λοιπόν ντοματοσφούγκατο. Για τους φίλους μας, που είναι και εκτός Κρήτης, φαντάζομαι ότι το γνωρίζουν όλοι. Αυτό το πιάτο, όχι απλά σαν ντοματοσφούγκατο, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας η ντομάτα με το αυγό είναι αγαπημένος συνδυασμός, οπότε ξέρετε και έχετε σίγουρα όλοι μνήμες. Ανάβουμε την κουζίνα μας και βάζουμε το ελαιόλαδο. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Έτσι το κάνουμε εμείς. Εδώ σας έχω τρίψει μία ντοματούλα στον τρίφτη και έχω κόψει και 3-4 μικρά ντοματινάκια έτσι για να κρατήσω και λίγο σάρκα. Θα το αλατίσουμε. Αλατίσαμε λοιπόν την ντομάτα μας, δεν βάζουμε σε αυτή τη φάση το πιπεράκι και τη ρίχνουμε. Μ' αρέσει αυτός ο ήχος. Της βροχής ο ήχος. Έτσι συνηθίζω να τον λέω. Της βροχής ο ήχος. Έχουμε βάλει μικρή ποσότητα ντοματούλα, οπότε θα γίνει σχετικά σύντομα. Και ανάβουμε και το άλλο μάτι μας. Βάζω λαδάκι και εδώ, λιγότερο, και το αφήνω να κάψει καλά. Γιατί το αφήνω να κάψει καλά? Γιατί εδώ σας έχω περάσει την πατατούλα από τον τρίφτη. Την έχω αλατίσει λίγο, της έχω βγάλει τα περιττά ζουμάκια και θέλω να την τηγανίσουμε έτσι όπως είναι. Δεν θα την κόψουμε από τη χοντρή μεριά του τρίφτη. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Την έχω αλατίσει και περιμένουμε να κάψει. Κοιτάξτε, αν βάλετε, τις κάνετε τις ομελετίτσες, έτσι το ντοματοσφούγκατο ατομικά, δηλαδή για ένα άτομο, χρειάζεται περίπου αυτή η ποσότητα που γίνεται και πιο σύντομα και χρειάζεται και δύο αυγουλάκια. Δύο αυγουλάκια λοιπόν περίπου το άτομο. Βάζω πιπεράκι. Μ' αρέσει το πιπέρι. Όπως βλέπετε έχει πιει σχεδόν όλα τα ζουμάκια της ντομάτας. Σε αυτή τη φάση, ακριβώς σε αυτή τη φάση, και αφού έχουμε πιπερώσει την ντομάτα μας και όχι το αυγουλάκι μας, ρίχνουμε το αυγό. Χτυπάω λίγο και το ρίχνω. Δεν θέλουμε να γίνει ομελέτα, γι' αυτό το λόγο ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε για να γίνει αυτή η αίσθηση του σφουγγάτου, που είναι ξεχωριστό. Δεν είναι σαν την απλή, την κλασική, την ομελέτα. Γίνεται κομματάκια, κομματάκια, από όπου έχει μοσχομυρίσει ο τόπος. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ το πιπέρι σε αυτή τη συνταγή, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να βάλω άλλο λίγο πιπέρι. Το μπαχάρι έχει φτιάξει αυτά τα μιλαράκια, τα οποία μπαίνει στα τσιμπάσια, έχει καταπληκτικό αλατάκι μέσα και διάφορα πιπέρια και είναι πάρα πολύ πρακτικά. Και ξαναγεμίζει βέβαια, έτσι. Έτοιμο. Δεν θέλουμε να το παραψήσουμε, θέλουμε να έχει μία υγρασία πάντοτε το αυγουλάκι μας. Ρίχνουμε την πατατούλα. Την οποία την αφήνουμε και τηγανίζεται. Θα δείτε τι ωραία θα γίνει αυτή η τσαχπινιά εδώ πέρα που φτιάχνουμε με την πατατούλα, δεν θα το πιστεύετε. Αυτό που θα κάνουμε πάλι σήμερα. Το πιάτο, το απλό, το γρήγορο, δεν πρόκειται να μας πάρει πάνω από 20 λεπτά όλη η διαδικασία. Τα ντοματίνια μου εδώ τα έχω πλημμένα, είναι έτοιμα. Και τι σκέφτομαι να κάνω? Θα φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο και το ντοματίνι πάντοτε δίνει μία δροσιά. Ο Τάσος Αγγελάκης λοιπόν, που έχει τα θερμοκήπια του και γενικά τις καλλιέργειές του με βιολογικά προϊόντα στην Ιεράπετρα, έχει βγάλει αυτή τη συγκεκριμένη ποικιλία ντοματίνι, το οποίο είναι το ροζ ντοματίνι. Είναι λίγο πιο ψωμωμένο, αν το δείτε. Είναι τόσο γλυκό, τόσο νόστιμο και εγώ θα το κάνω σουβλάκι. Μάλιστα, σουβλάκι. Διαλέγω ένα μικρό σκεύος, έτσι ώστε να κάθεται το σουβλάκι μου, να μην ακουμπάει κάτω η ντοματούλα. Και βάζω και 3 κανονικά μικρά ντοματινάκια βιολογικά, τα οποία είναι τα πιο νόστιμα που έχω δοκιμάσει. Είναι πλημμένα. Είναι έτοιμα. Και αυτό είναι η μαύρη, η μικρή ντομάτα. Δεν είναι ντοματίνι. Είναι και αυτό μία ποικιλία ντομάτας που τη βρίσκουμε στον Τάσο τον Αγγελάκη. Έχει περισσότερη οξύτητα από ό,τι έχουν τα άλλα δύο, οπότε το χρειαζόμαστε και αυτό. Αυτή όμως επειδή είναι λίγο πιο μεγάλη από τα υπόλοιπα και για να έχουμε περίπου τον ίδιο χρόνο ψησίματος, τη βοηθάμε λίγο. Έχω ανάψει ήδη το φούρνο μου στους 200 και σε λίγο θα υποδεχτούν το πρώτο μου ταψάκι, γιατί θα βάλω 2 ταψάκια μέσα στο φούρνο με τα ντοματίνια. Πιπεράκι, γκρέμισα το μισό αλατάκι, ελαιόλαδο Κρήτης, το αγαπώ το λάδι, και ριγανίτσα από το Αμάρι και το Μπαχάρι. Αυτή τη ρίγανη μπορείτε να τη βρείτε μόνο στο Μπαχάρι, πραγματικά. Μόνο στο Μπαχάρι. Έτοιμα είναι τα ντοματινάκια μας, να τα βάλουμε μέσα, γιατί θα χτίσουμε ένα πιάτο. 2-3 διαφορετικά πραγματάκια και θα μαζέψουν την τελική νοστιμιά. Το βάζω στο φούρνο, στους 200. Δεν θέλουν, κανένα 10 λεπτάκι θέλουν. Ουσιαστικά δεν θέλω να την ψήσω εντελώς την ντομάτα, θέλω να τη λιώσω λίγο την ντοματούλα μου. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει γίνει, σαν ομελετίτσα, τη γυρνάμε. Εντάξει, δεν το πιστεύετε αυτή την πατατούλα που θα φάμε σήμερα, δεν θα το πιστεύετε. Δεν νομίζω ότι θα ξανατηγανίσετε πατάτα, είδατε πόσο λίγο λαδάκι βάλαμε μέσα. Ουσιαστικά τη δουλειά την κάνει το αντικολλητικό και γίνεται τηγανητή και είναι νοσχομυρίζει. Εγώ εντάξει, ξέρετε έτσι, τυρί, ρίγανη, ελαιόλαδο, ντομάτες και είμαι ευτυχισμένη, δεν θέλω κάτι άλλο. Πιπεράκια, πολλά πιπεράκια, τα αγαπώ. Τώρα αυτή την πατάτα την έχω ετοιμάσει έτσι ώστε να υποδεχτεί από πάνω τη στηριά και να μπει στο φούρνο για να γίνει, ξέρετε τι τώρα, έγκλημα. Να λιώσει το τυρί από πάνω. Γίδινο τυρί, τζουρμπάκης, χαμηλών λιπαρών, το προτιμούμε γιατί τρώμε πάρα πολλά τυριά σε αυτό το σπίτι και εμείς και εσείς που μας παρακολουθείτε, φαντάζομαι είστε λάτρεις των τυριών. Στην πράσινη συσκευασία, μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι ένα οποιοδήποτε τυρί το γίδινο τζουρμπάκι. Όταν το δοκιμάσετε θα σταματήσετε να αγοράζετε άλλο γίδινο. Στην πράσινη συσκευασία, αν το θυμηθείτε. Λοιπόν, η πατάτα είναι έτοιμη. Τη βγάζω από εδώ και τη βάζω σε ένα ταψάκι. Πάλι λίγο πιπέρι, λίγο λάδι, γιατί μου αρέσει το ελαιόλαδο, το αγαπώ πάρα πολύ, και γίδινο. Βάλτε γίδινο, παιδιά, από πάνω. Όχι, βάλτε όμως, έτσι θέλω να βάλετε γίδινο, να το νιώσει. Και δώστε του και λίγο υγρασία με ένα ντοματίνι. Αυτό το θαύμα λοιπόν τώρα, το γαστρονομικό θαύμα, πατάτα τηγανητή που δεν είναι τηγανητή. Γίδινο το οποίο έχει μεστή γεύση, αλλά είναι χαμηλών λιπαρών. Και ντοματίνι μπαίνουν στο φούρνο, μέχρι να λιώσουν τα τυριά μας. Κριτικό μπραντς ή αλλιώς κολατσιό. Παξιμάδια βιολογικά ζίδωρο με δίκο κοσιτάρι από το φούρνο του Ρουντούς. 2 αυγά. 1 βιολογική ντομάτα Τάσος Αγγελάκης. 3-4 κομμάτια απάκι Φάρμα Αντωνάκι. Τυρί γίδινο, τυροκομείο τζουρμπάκι. μουστάρδα μπράβα με ελιά και λιαστή ντομάτα, μαγιονέζα μπράβα real mayo, μία πατάτα, μπόλικα βιολογικά ντοματίνια, Τάσος Αγγελάκης. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Ένα καταπληκτικό ντοματοσφούγκατο. Καταπληκτικό. Ντοματίνια στο φούρνο με λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι και λίγη ρίγανη. Την πατάτα εκείνη τη σούπερ την wow με τα τυριά από πάνω, Παναγία μου. Και αυτό που μένει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε είναι να ζεστάνουμε λίγο απάκι. Να ζεστάνουμε, ακούσατε τι σας είπα. Αυτό τρώγεται και ομό, όπως είναι το απάκι. Είναι μυρισμένο με μυριστικά της κρητικής γης και είναι φιλέτο, χοιρινό φιλέτο όπως βλέπετε. Γι' αυτό το λόγο έχω βάλει εδώ δίπλα και τη ριγανίτσα, γιατί η Φάρμα Αντωνάκι χρησιμοποιεί κρητικά μυριστικά και ελαιόλαδο για να φτιάξει αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα τα οποία έχει βγάλει αυτή τη σειρά. Είναι η premium σειρά, είναι μια σειρά την οποία την αγαπώ, τη μαγειρεύω εδώ συχνά, τη βλέπετε και τη φτιάχνω και στο σπίτι μου. Είναι πάρα πολύ προσεγμένοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση. Τα τηγάνια τσιτσιρίζουν. Πω πω το απάκι, μία μυρωδιά. Φανταστικό απάκι, τίποτε άλλο. Τόσο απλά πράγματα. Αυτό είναι η Ελλάδα, αυτό είναι η Κρήτη. Ένα αυγό, 2 ντομάτες, λίγο απάκι και τυρί. Το κάναμε λίγο διαφορετικά, λίγο πιο μυστήριο, λίγο πιο μοντέρνο. Όμως τελικά αυτή είναι η ουσία. Ντομάτα, αυγό, απάκι και τυρί. Έτσι. Έτσι μυρίζει η Ελλάδα μας. Ας ξεκινήσουμε με το πιάτο να σερβίρουμε. Ένα μεγάλο πιάτο μου φέρανε εδώ πέρα, καταπληκτικό. Συνήθως τα μπραντς τα φτιάχνουμε με ψωμάκι και κάνουμε σάντουιτς, κάτι σαν σάντουιτς. Εμείς όμως δεν το κάνουμε έτσι, γιατί είμαστε στην Κρήτη. Και στην Κρήτη είναι τα Σφακιά. Και στα Σφακιά είναι ο φούρνος του Ρουστούς, που φουρνίζει για μας ένα καταπληκτικό παξιμάδι ζίδωρο, έτσι το λένε, με δίκοκο σιτάρι βιολογικό. Δοκιμάστε το. Σαν βάση σε γλυκό, όπου θέλετε βάλτε το, και βέβαια στο μπραντς το οποίο ετοιμάζουμε σήμερα. Τα πάντα μυρίζουν υπέροχα. Ήρθε η ώρα να τα φτιάξουμε, να τα δούμε όλα μαζί. Βάζω τα παξιμαδάκια μου εδώ, 2-3 παξιμαδάκια, που δεν χρειάζεται να το βρέξετε αυτό το παξιμάδι. Κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι. Έτσι απλά κόβεται, είναι πάρα πολύ αφράτο. Όχι, μου φτάνουν αυτά. Και τώρα πάω να βγάλω πίσω από το φούρνο. Εντάξει. Οκ. Πόσο θα ήθελα να μπορείτε να μυρίσετε αυτή τη μυρωδιά του λιωμένου γίδινου. Πόσο θα ήθελα να τη μυρίζετε, δεν ξέρετε. Και τα ντοματίνια μου. Ξεκινάμε λοιπόν να σερβίρουμε το πιάτο μας. Το θέλω όλο, γιατί εδώ πέρα περιμένει κόσμος να δοκιμάσει. Τίποτα δεν θα μείνει. Καθόλου αγουλάκι στο τηγάνι. Μα κοιτάξτε χρώματα. Παίρνουμε τώρα την ντομάτα. Έτσι, να κουμπάμε πάνω στα παξιμαδάκια. Βλέπετε, δεν κάνω ιδιαίτερα πράγματα, ούτε πρέπει απαραίτητα να το κάνετε έτσι κι εσείς. Όπως σας βγει. Εμένα μου βγήκε έτσι. Θα σε χρησιμοποιήσω και εσένα ντομάτα, αλλά στο τέλος. Και τώρα παίρνω αυτό. Πατάτα τηγανητή, που δεν είναι τηγανητή, είναι στο τεφάλι με λίγο λαδάκι. Και από πάνω γίδινο τυράκι και ελαιόλαδο. Και δεν ξεχνάμε και το απάκι μας, με τα καταπληκτικά του κρητικά βοτάνια. Το θέλω να πάει παντού, γιατί θέλω να πάρω μία μπουκίτσα από εδώ με την ντομάτα να έχει απάκι και λίγο εδώ. Και να σας πω και κάτι, αυτό που έχει κρατήσει το τηγανάκι και το απάκι μου είναι το καλύτερο. Πολύ όμορφα. Μέχρι εδώ έχουμε μία κλασική κριτική συνταγή, λίγο διαφορετικά δοσμένη. Τώρα έρχεται η Μπράβα που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά και συνεχίζει και μας δίνει έξτρα γεύση σε αυτή την υπέροχη συνταγή που έχουμε φτιάξει και ταιριάζει απόλυτα. Είναι η μουστάρδα με λιαστή ντομάτα και ελιά. Βάζουμε σε ένα μπολάκι 2-3 έτσι καλές κουταλιές μουστάρδα με λιαστή ντομάτα και ελιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πηγαίνει. Πρέπει να σταματήσω, ναι. Είμαι της υπερβολής, το ξέρω. Και αληθινή μαγιονέζα. Θα τολμήσω να το πω και σφανεί απίστευτο, αυτή η μαγιονέζα μοιάζει σαν τη μαγιονέζα που φτιάχνουμε σπίτι και που θα σας μάθω να φτιάχνετε, μέχρι να σας μάθω όμως να παίρνετε real mayo από την Μπράβα. Και αυτή δίπλα, και όποιος θέλει, παίρνει με το πυρουνάκι ή βουτάει. Πολύ ωραία. Θέλετε να δείξετε τώρα πώς βουτάει, μπορεί να βουτάει έτσι, ας πούμε. Δεν πρόκειται να αφήσω σήμερα κανέναν να μπει μέσα. Θα ευλογήσω τα γένια μου και θα πω ότι είναι όπως κάνει πατάτα, κράτσα. Καταπληκτικό, μεγάλη μπουκιά. Ετοιμάζουμε να φάμε. Λοιπόν, τώρα εμείς θα σταματήσουμε για λίγο να φάνε και οι υπόλοιποι, γιατί τους τρέχουν τα σάλια. Και επιστρέφω με μία τάρα αμυγδάλου, καταπληκτική, με ξερές φράουλες. Ελάτε να φάτε. Και ήρθε η ώρα του γλυκού μας. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σας κομμάτι της εκπομπής, πάντα το γλυκό. Περιμένω και εσείς να μου στείλετε κάποιες συνταγές στο Facebook, στο Μάμα Μία, οπωσδήποτε, γιατί κάποιες από αυτές μπορεί να μ' αρέσουν και να τις υλοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι μία μπάρα. Μία μπάρα λίγο διαφορετική από τις άλλες. Έχει βάση το αμύγδαλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, εγώ το έχω περάσει από το μπλεντεράκι και το έχω κάνει σχεδόν σαν αλεύρι, αλλά είναι αμύγδαλο καβουρδισμένο ανάλατο. Αυτό θα ζητήσετε στο μπαχάρι που θα πάτε. Αμύγδαλο, καβουρδισμένο ανάλατο από αυτό που χρησιμοποίησε και η Εύα στην εκπομπή με τις μπάρες. Θα σας δώσουν και τη συνταγή, είναι πολύ εξυπηρετικά τα κορίτσια εκεί. Αυτό λοιπόν το βάζουμε μέσα σε μία μπασίνα. Μοσχομυρίζει. Το αμύγδαλο είναι ελληνικό βέβαια. Μοσχομυρίζει. Μοσχομυρίζει, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Απίστευτη μυρωδιά. Σε δεύτερη φάση βάζουμε μέσα ξερά φρούτα. Εγώ έχω διαλέξει τις φράουλες που τις αγαπώ και μου αρέσουν και τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα γλυκά μου, τις φραουλίτσες, σε οποιαδήποτε μορφή. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και ξερές. Έτσι λίγες. Δεν χρειάζονται πολλές μέσα, γιατί θα βάλουμε και από πάνω για στόλισμα. Ξανθιά. Σταφίδα Κρήτης. Σε αυτήν βάζουμε λίγο παραπάνω. Είναι καταπληκτικά και πάρα πολύ υγιεινά τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Δώστε αυτή την μπάρα στα παιδάκια σας να τη φάνε. Θα τους δώσει πάρα πολύ ενέργεια και είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Βλέπετε τα υλικά που βάζουμε, οπότε μπορείτε να καταλάβετε. Στη συνέχεια προσθέτουμε πάλι ένα ξερό προϊόν, ένα αποξουραμένο προϊόν που είναι η καρύδα. Βάζω λίγο αλάτι γραμμούσας, πολύ λίγο, ένα τσικ. Το σπάω και λίγο με το χεράκι μου. Coconut oil, το χρησιμοποιούμε γιατί είναι ουδέτερο και δεν παίρνει κάποιο συγκεκριμένο άρωμα η μπάρα μας, δεν μας το αλλάζει την μυρωδιά της και ανακατεύουμε. Αυτό που έχει μείνει να κάνουμε είναι να τρίψουμε τα απαξιμαδάκια από το φούρνο του Ρουντούς, τα οποία αυτή τη φορά έχω επιλέξει και τη βρώμη. Είναι απαξιμαδάκια τα οποία είναι φτιαγμένα από βρώμη, σταφίδα και μέλι. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τη βρώμη μας και τη σταφίδα μας, την οποία την έχουμε ξαναβάλει και επαναλαμβάνεται, αλλά και το μελάκι, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα στη συνταγή μας. Blender. Θα κάνουμε λίγο φασαρία αν ξυπνήσουν τα αίματα. Μας χομυρίζει το μείγμα. Εντάξει, αυτά τα παξιμαδάκια του τουρουντούς, ό,τι παξιμαδάκι και να έχω δοκιμάσει, με κερδίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω μπισκότο, το οποίο δεν είναι από το τουρουντούς, για οποιοδήποτε γλυκάκι φτιάχνω, και φτιάχνουμε αρκετά γλυκάκια εδώ με βάση το μπισκότο. Τώρα επέλεξα, αντί να βάλουμε βρώμη, να το κάνουμε λίγο πιο παιχνιδιάρικο, γιατί φτιάξα αυτό το καταπληκτικό παξιμάδι ο τουρουντούς, για ποιο λόγο να μην το χρησιμοποιήσουμε και να βάλουμε σκέτη βρώμη, να πάρουμε και τη μελάσα που έχει μέσα. Βάζουμε και το τελευταίο μας μπισκοτάκια, τα οποία έχουμε τρίψει πάρα πολύ καλά. Τα θέλουμε να είναι σκόνη. Και ανακατεύουμε πάλι. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Είναι φανταστικό, μυρίζει απίστευτα. Έχει δώσει απίστευτη μυρωδιά το παξιμαδάκι από το φούρνο του Ρουντούς. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με αυτό που φτιάξαμε και θα είστε κι εσείς. Εγώ θέλω να βάλω λίγη ακόμη καρύδα. Μ' αρέσει η μυρωδιά της καρύδας και έχετε και τα δένει όλα τα υλικά. Και στο τέλος ένα μικρούλι μυστικό. Θα βάλουμε λίγο πετιμέζι. Πολύ λίγο όμως, γιατί θα ξαναβάλουμε από πάνω. Είδατε πόσα πράγματα έχει μέσα αυτή η μπάρα. Έχει βρώμη, έχει μέλι, έχει σταφίδες, φράουλες αποξηραμένες, καρύδι, πετιμέζι, αμύγδαλα. Δηλαδή σκεφτείτε τι θα δώσετε στο πλάσμα σας, στο μικρό σας πλασματάκι ή στο μεγάλο σας πλασματάκι και σε εσάς τους ίδιους καμιά φορά να φάει. Στο τέλος προσθέτουμε τα αυγά μας χτυπημένα για να έρθει να δέσει. Και ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα το φουρνίσουμε στους 180 για 20 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Και μετά θα το βγάλουμε, θα το σερβίρουμε και ζεστό τρώγεται. Όσο μένει και τραβάνει τα υλικά, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Εμείς θα σας δείξουμε πώς θα το κόψετε, πώς θα το σερβίρετε και εσείς θα το αφήσετε και λίγο. Πω πω, όμως χομυρίζουν όλα μαζί. Είναι φανταστικό γλυκάκι, είναι φανταστικό. Βάζω πολύ λίγο coconut oil σε ένα πίδεξάκι. Όπως βλέπετε, πάλι με μια απλή μαρίζ και μια μπασίνα φτιάξαμε ένα πολύ όμορφο γλυκό για την οικογένεια. Και είμαστε αυτής της λογικής. Λίγα εργαλεία και πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη. Γυρνάμε. Είναι απίστευτη η μυρωδιά που βγάζει αυτό το μπισκότο. Με έχει τρελάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που κάνουμε, χρησιμοποιούμε και λίγο το χεράκι μας, είναι να τα πατήσουμε. Να πατήσουμε όλα τα υλικά μαζί. Δεν ξέρω τι βλέπετε τώρα. Φαντάζομαι όμως ότι βλέπετε πώς το κάνω. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Πατάμε όλα τα υλικά μαζί. Αυτός ο τρόπος θα κάνει ένα. Προσπαθούμε να είναι σε όλα τα σημεία ίδιο πάχος για να ψηθεί όμοιόμορφα. Τέλειο. Για τις μπάρες αμυγδάλου με φράουλες θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αμύγδαλα, 100 γραμμάρια παξιμαδάκι βρώμης με σταφίδα και μέλι από το φούρνο του Ρουντούς, 100 γραμμάρια σταφίδα ξανθή Κρήτης, 70 γραμμάρια αφυδατωμένη καρύδα, 50 γραμμάρια φράουλες αφυδατωμένες, 3 αυγά, 3 κουταλιές της σούπας, coconut oil, πολύ λίγο αλάτι. Για το στόλισμα, πετιμέζι Κρήτης, φιλέα αμυγδάλου, αποξηραμένες φράουλες και σταφίδες Κρήτης. Λίγη καρυδούλα στο τέλος, πάντα ταιριάζει. Έχει μοσχομυρίσει ο τόπος. Έτοιμο είναι, το βγάζουμε ακριβώς τα 20 λεπτάκια. Και το αφήνουμε άλλα 10 λεπτά να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε, σερβίρουμε και καλούμε τον κόσμο μας να φάει. Είναι έτοιμες οι μπάρες μας. Έχει μοσκομυρίσει ο τόπος, ναι, γι' αυτό λέω, μου αρέσει όμως αυτή η έκφραση. Πραγματικά μυρίζει και σε λίγο θα πούμε και τα παιδιά μέσα στο σπίτι, τώρα στο δικό μου, ύστερα στο δικό σας και θα σας ρωτήσουν σίγουρα τι έχεις μαμά φτιάξει και μοσκομυρίζει έτσι. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Του έχω κάνει και τα χαράγματά του. Το αφήνουμε γύρω στη μία ωρίτσα να παγώσει καλά-καλά και παίρνουμε το πετιμέζι μας. Και αρχίζουμε και κάνουμε ζωγραφική. Ελεύθερης απόδοσης. Δεν θέλω να δείτε αυτό απαραίτητα που κάνω εγώ, κάτι άλλο εσείς. Φτάνει Εύα, φτάνει. Κάποιος να μου σταματήσει αυτό το χέρι, δεν ξέρω τι παθαίνει αυτό το χέρι, δεν σταματάει, stop. Λίγες σταφιδούλες. Προσπαθούμε να τα βάζουμε πάνω στο πετιμέζι, έτσι ώστε να κολλάνε. Πού βρέπουμε πετιμεζάκι εκεί. Πετιμέζι και τις σταφίδες Κρήτης. Αποξηραμένες φράουλίτσες. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα. Και βέβαια φιλέα αμυγδάλου. Βάλτε φιλέα αμυγδάλου από πάνω. Και λίγο καριδούλα. Έτσι. Μαγικά από ψηλά. Μ' αρέσει να τα ρίχνω τα υλικά. Θέλω να τα βλέπω να πέφτουν πάνω. Λίγο ακόμα πετιμέζι, που εγώ βάζω πετιμέζι, εντάξει, τα έχω κάνει χάλια, εσείς μπορείτε να βάλετε κουβερτούρα λιωμένη. Ή μπορείτε να βάλετε μέλι, αν αγαπάτε το μέλι. Εγώ θέλω ουσιαστικά ένα υλικό, το οποίο θα βοηθήσει να κολλήσουν τα υλικά μας. Τέλεια. Δέστε το. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το πρώτο μας κομμάτι. Πάντα το πρώτο κομμάτι βγαίνει πιο δύσκολα από τα άλλα. Εγώ θα κάτσω έτσι, θα κάνω ένα καλό κομμάτι, γιατί δεν ξέρω ποιο θα καλέσω σήμερα από τον κόσμο που περιμένει εδώ απ' έξω. Να φάει, τέλειο. Θα το φτιάξετε. Αυτό θέλω να το δω. Eva in tasteland.com, neatv.gr και περιμένω φωτογραφίες, κορίτσια. Όπως ξέρετε εσείς και το κάνετε, στο Μάμα Μία. Facebook Μάμα Μία. Το έχετε λατρέψει και αυτό επίσης εσάς. Και είπαμε κάποιος εμένα πρέπει να με σταματήσει, γιατί συνεχώς κάτι ακόμη βάζω και κάτι ακόμη κάνω. Αυτά. Τέλος. Έτοιμο σερβιρισμένο. Καταπληκτικό. Και τώρα έχω σκεφτεί τελικά ποιον θα καλέσω. Εδώ στην παραγωγή κάποιος παραπονιότανε για τα αυγά μέσα στις μπάρες. Μα δεν γίνεται να λείπουν τα αυγά μέσα από τις μπάρες. Μα θα μυρίζουν αυγουλίλα οι μπάρες. Έλα Κατερινάκη μου, να δοκιμάσεις εσύ λοιπόν, να μου πεις αν μυρίζουν αυγουλίλα. Γεια σας. Η Κατερίνα Εμπικάκη είναι η εμπνεύστρια του Μάμα Μία. Αυτή επέμενε με το Μάμα Μία να το κάνουμε και θέλω να μας πει δύο πράγματα. Τι να πω, γρήγορες, εύκολες, μαμαδίστικες συνταγές, νόστιμες, χωρίς πολλά εργαλεία, τα έχεις πει καλύτερα από μένα και τώρα θέλω να δοκιμάσω. Έλα, αυτό περιμένω κι εγώ, να δω το αυγό. Μα αυγό στις μπάρες. Για δοκίμασε. Εντάξει, εγώ τις έχω δοκιμάσει πολλές φορές, αλλά είμαι πάντοτε. Οκ. Ευτυχώς που δεν έβαλα στίγμα. Εξαιρετική φίλη Παρακεντάκη. Είδες που δεν είναι γλυκιά. Δεν είναι γλυκιά, δεν μυρίζει το αυγό. Εξαιρετική. Αλλά πες το αλατάκι που πιάνει, το πιάνεις μέσα το αλατάκι που σκάει. Έχει μια πολύ καλή ισορροπία. Το καβουρτισμένο αμύγδαλο, η φράουλα, το αμύγδαλο το φιλέ, η καρύδα και το αυγό, ειλικρινά, δεν το αισθάνομαι καθόλου. Θα το φτιάξεις το Μάνο. Θα το φτιάξω. Σίγουρα. Θα το ρωτήσω το παιδί, να ξέρεις, Οκ, λοιπόν, συνεχίζεις. Γεια σας. Γεια σου Κατερίνα Εμπικάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη απόδειξη ότι τα αυγά μέσα στις μπάρες δεν μυρίζουν, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αγαπάει ιδιαίτερα τα αυγά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που άρεσαν στην Κατερίνα Εμπικάκη οι μπάρες, γιατί η Κατερίνα Εμπικάκη είναι ο πιο δύσκολος κριτής από όλη την παρέα εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που δίνετε και σε μένα και στην εκπομπή μας. Ελπίζω με τις συνταγές μου να σας τη δίνω πίσω την αγάπη και εσείς στην οικογένειά σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.